Για πάλι για και η ώρα για ένα ακόμα review και σε αυτό το review θα δούμε αλλά και ένα τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα κινητό που έχει 6,43 ίντσες AMOLED οθόνη στα 90Hz. Τρεις κάμερες από την πίσω μεριά με την κύρια να είναι στα 64MP με aperture 1.8, μία υπεριβριγόνια με 2.2 και μία μάκρο στα 2MP ενώ από την μπροστά μεριά έχουμε μία selfie κάμερα στο πάνω μέρος στα 16MP. Μεγάλη αυτονομία με μία μπαταρία 5000 mAh που με λίγα λόγια μπορεί να υπολογίζει σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή δύο μέρε κανονική χρήση. Έρχεται με φορτιστή μέσα στη συσκευασία, κάτι που δεν μπορώ να πω για μεγάλε ναυαρχίδε, που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 33 w που με λίγα λόγια σε μία ώρα για κάτι θα έχει φορτίσει το κινητό σου. Καλό σύστημα ψήξη για gaming χωρί το φόβο υπερθερμάνσεων και thermal throttling. Έρχεται με NFC για ανέπαφε συναλλαγέ για να μην κουβαλά τι κάρτε σου πάνω σε όλη την ώρα. Από ό,τι υποστηρίζει ταυτόχρονα και δύο κάρτε SIM, αλλά και μία κάρτα microSD δεν βγαίνει σε κάποια έκδοση με 3 GB RAM και 4 GB RAM, αλλά σε εκδόσει με 6 GB RAM και 8 GB RAM. Οπότε θα είμαστε πλήρω ικανοποιημένοι. Έχει πάρα πολύ γρήγορο ξεκλείδωμα με τον αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματο που έχει στο πλάι, από ό,τι βλέπει και εδώ πέρα. Ενώ από ένα κινητό τη Poco και τη Xiaomi δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά το δωρεάν ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται ούτε δεδομένο ούτε δε τίποτα, έχει μέσα δέκτη FM. Στέρεο ηχεία, εκπομπή για να χειρίζει το air condition σου ή τη τηλεόρασή σου. Μια τυπική αδιαπροχοποίηση IP53. Για εσένα που με ρωτά και σε ενδιαφέρει αυτό στα κινητά για κάποιο λόγο, ναι, έχει δόνηση. πονήση. Καλή ποιότητα κλίσεων, πολύ καλές ταχύτητες Wi-Fi, αλλά και ακρίβεια GPS. Έρχεται με την τελευταία έκδοση του λειτουργικού τη Xiaomi, το MIUI 13. Και από ό,τι βλέπεις, για ένα κινητό που δεν έχει κυκλοφορήσει καν, έχει πάρει κανονικά και το Security Patch του Φεβρουαρίου. Και το καλύτερο, στο άφησα για το τέλο. Σε μια τιμή αρκετά κάτω από τα 200 ευρώ. Ευρώ. Και τώρα σίγουρα μπορεί να πεταχτεί κάποιο και να πει τύρι, sorry που σε κόβω, αλλά ρε φίλε, τι να συζητήσουμε, τι review να δούμε. Μα τα πε κατευθείαν στην αρχή για κάποιο λόγο. Μου είπε για AMOLED, μου είπε 90Hz, μου είπε μεγάλη αυτονομία, μου είπε NFC, ραδιόφωνα, στέρεο, εκπομπούσε περίθρον, audio jack που μου λείπει, δύο κάρτε SIM και microSD Μιλάμε για την υπέρτατη κινητάρα και όλα αυτά κάτω από 200 ευρώ. Ό,τι και να μου πει το βίντεο, εγώ δεν αλλάζω γνώμη και θα πάω να χτυπήσω. Περίμενε. Στα χαρτιά όλα φαίνονται τέλεια. Αλλά εδώ κάνουμε reviews. Στο είπα και στο προηγούμενο βίντεο, πάτα εδώ πάνω, μην είσαι παπάρα. Κάνουμε reviews και όχι διαφημίσει. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί εγώ να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, εντάξει. Αρκετά εδώ πέρα με τα χορηφεδάκια και τα όμορφα. Έπεσε η μάλα. Το κερατό μου. Έκλεισα και τα lightsaber που είχα για τα εφεδάκια, έριξα το protection value, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά, εντάξει. Γιατί το συγκεκριμένο κινητό μπορεί να σου δίνει ναι με μια καλή κύρια κάμερα, με καλή σταθεροποίηση στο βίντεο και τιμιε νυχτερινέ φωτογραφίε, αλλά το βίντεο σταματάει στα 1080p 30fps. Ενώ θεωρούσαμε δεδομένο σε κινητά τριετία και τετραετία το 1080p 60, και ναι, το 4K ήταν μια πολυτέλεια που άμα το είχαμε ήταν θετικό, άμα δεν το, το είχαμε δεν γινόταν και κάτι. Φίλε, 1080p 30. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για σένα, εσύ μπορεί να βολεύεσαι, μπορεί να το θες για απλή χρήση. Τα 30 δεν τα μπορώ. Το 60 για μένα είναι το ελάχιστο όριο. Και ναι, στα 1080p 30 FPS έχουμε μια τίμια σταθεροποίηση. Οκ. Okay? Μπορεί να μην έχει οπτικά λίμματα stabilization, οπτικό ή σταθεροποιητή εικόνα τέλο πάντων, αλλά έχει μια τίμια σταθεροποίηση στο βίντεο που θα ικανοποιήσει του περισσότερου από εσά. Στη φωτογραφία φαίνεται η έλλειψη. Ενώ οι δευτερεύουσε κάμερε, ο υπερευρυγόνιο και ο μάκρο είναι απλά αδιάφοροι συμπληρωματικοί, πε το όπω θε, εντάξει. Είναι και ψηλό το Aperture, δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Και ναι, μεν έχω την τελευταία έκδοση του MIUI την 13, αλλά που βασίζεται στο Android 11. Και όχι στο Android 12 που έχει, α πούμε, το Xiaomi 12 Pro, μου, εντάξει. Οπότε, φίλε, εδώ πέρα καταλαβαίνει ότι έχουμε ένα βήμα πίσω στο θέμα του software. Γιατί η Poco δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει όλα μαντάρα. Και μια συμβουλή που μπορώ να σου δώσω, αν έχει Poco κινητό, Καλύτερα να μην κάνει τα firmware update μόλι βγαίνουν, άσε να γίνουν άλλοι πειραματόζωα, να δοκιμάσουν και άμα είναι όλα καλά, κάποια στιγμή το αναβαθμίζει κι εσύ. Δυστυχώ το κομμάτι του software, αν και ξεκίνησε πολύ δυνατά υπόκο, στην πορεία τα έκανε κατά. Και μια και αναφέρθηκε, και αυτό να μιλήσουμε και για το λειτουργικό. Είμαι από αυτού που είναι ανοιχτοί να δοκιμάσουν οποιοδήποτε λειτουργικό. Είναι το One UI, είναι το Color OS, είναι το Oxygen OS. Ναι, υπάρχουν προτιμήσει ανάλογα τι γουστάρει, τι έχει συνηθίσει, τι σε βολεύει, γιατί α πούμε κάτι Second Space που έχει εδώ πέρα η Xiaomi, εμένα μου έχουν βολέψει. Εντάξει, το έχω συνηθίσει με τόσα κινητά τη που έχω λειτουργήσει. Και ενώ είναι θέμα γούστου και προτιμήσεων το πιο λειτουργικό θε να φοράει το κινητό σου, θα συμφωνήσουμε όμω όλοι ότι όταν παίρνουμε ένα κινητό, δεν γουστάρουμε να έρχεται μέσα με 500 άκυρε εφαρμογέ και bloatware. Αλλά δεν είναι το χειρότερο αυτό. Κάτι που δεν ισχύει για όλα τα κινητά τη Poco στο παρελθόν, γιατί σου έχω πει είναι διαφορετική η έκδοση που κυκλοφορεί στην Κίνα και πουλάει το Aliexpress, διαφορετική αυτή που έρχεται επίσημα εδώ πέρα στην Ευρώπη, την EU που κόβει αυτέ τι διαφημίσει, ή έχει την European Economic Area. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικέ εκδόσει. Αλλά πάρε εδώ τώρα. Κατεβάζω εγώ μια εφαρμογή στη τύχη, εντάξει. Πάτσα το true εδώ πέρα. Ναι, κατεβαίνει εδώ πέρα αργά και σταθερά. Πολύ καλό WiFi και θα σου δείξω και τι ταχύτητε του WiFi 6 του τώρα. Κάνουμε εγκατάσταση. Κάνουμε εγκατάσταση, επαληθεύεται και οπ, διαφημίσουλα από κάτω. Ότο Εδώ, ότο parts at low price online. Υπάρχει φυσικά τρόπο για να απενεργοποιήσει όλε αυτέ εδώ πέρα τι διαφημίσει. Κάνει εξουσιοδότηση, πηγαίνει στην κάθε εφαρμογή, απενεργοποιεί αυτό εδώ πέρα, κάνει κάτι άλλε ιστορίε. Ε, ναι, μπορεί να βγάλει διαφημίσει και να μην σου πετάγονται σε διάφορα μέρη, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν θα χρειαζόταν να κάνει κανένα αν το κινητό απευθυνόταν στην ευρωπαϊκή αγορά που δεν σηκώνουμε τέτοιε μπουρδε. Θα μου πει, ναι, ρε, σωτί, εντάξει, θα πατήσει τρία κουμπάκια, εκεί πέρα που θα σου λέει προτροπέ, θα πα να τα βγάζει. Οκ, okay, πέντε βήματα παραπάνω στο αρχικό σετάρισμα, αλλά ρε, φίλε, δεν ήρθε και το τέλο του κόσμου. Όχι, φίλε, γιατί στο συγκεκριμένο κινητό που ναι, μεν, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι απευθύνεται σε άλλο region, οπότε εκεί του παίρνει και στην Ινδία και στην Κίνα, ας πούμε, να του φορτώνουν διαφημίσει για να ρίξουν τη τιμή. Στην Ευρώπη δεν περνάνε αυτά και ελπίζω στην ευρωπαϊκή του έκδοση να μην υπάρχει τίποτα από αυτά. Ο επεξεργαστή Σωτήρη είναι κάποιο Snapdragon? Όχι. Είναι ο MediaTek G96. Όχι, ρε φίλε, MediaTek επεξεργαστή. Ναι, έχουν κάνει παπάδε με του Dimensity, ρε φίλε. Αλλά MediaTek. Ε, MediaTek, ρε φίλε. Είχα παλιά ένα MediaTek κινητό. Κοίτα Έχουν περάσει αυτέ τι εποχέ, εντάξει. Και μη σου πω ότι σε μερικέ συσκευέ του προτιμώ σε σχέση με τα 888, Gen 81, που ζεσθενόντουσαν και πέρσι το καλοκαίρι στι Ναβρακίδε είχαμε πολύ σοβαρό θέμα. Ε, μην αγχώνεσαι. Θα έρθει το βίντεο αυτό εκεί πέρα που θα μιλάω για iPhone, για Android, για Samsung και πάει λέγοντα. Οπότε ναι. Ο G96 με χαλάει, όχι. Δεν με χαλάει. Μπορεί να βλέπουμε κάποια πολύ χαμηλά scores στο αντού του, ακόμα χαμηλότερα και από τον κύριο ανταγωνιστή του φέτο, τον Snapdragon 695, αλλά αυτό που έχω να σου πω είναι ότι σε πραγματικέ συνθήκε δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από εκείνον επεξεργαστή. Μην θεωρεί δηλαδή ότι είναι υποδεέστερο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια χαρά επεξεργαστή. Και επειδή το κινητό έχει και ένα πολύ καλό σύστημα ψήξη, δεν έχει κανένα απολύτω θέμα. Αλλά εδώ έρχεται ένα μεγάλο αλλά. Μην τρέφει ψευδεστήσει ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα gaming κινητό και είναι ένα κινητό με καλό επεξεργαστή. Είναι ένα κινητό με έναν μέτριο επεξεργαστή, αυτά που λέμε mid-range κινητά. Βέβαια, η κατηγορία mid-range έχει και το πάνω όριο και το κάτω όριο. Αυτό δυστυχώ πλησιάζει το κάτω όριο, όπω και ο X95. Στο ανώτατο όριο που έγλυφε λίγο επιδόσει ψηλό ήταν α πούμε το Poco X3 Pro. Αυτό εδώ πέρα, ναι, θα κάνει τη δουλίτσα του, αλλά είναι αυτό που λέμε ένα βασικό κινητό. Σωτήρι, αυτά τα benchmarks που μα δίνει κάθε φορά, ρε φίλε μου, σε εμένα δεν μου λένε απολύτω τίποτα. Ε, σε πραγματικέ συνθήκε μπορεί να μου πει λίγο τι γίνεται. Ναι, φυσικά. Πάμε να βάλουμε. Δεν θα σου βάλω PUBG. PUBG που το σηκώνει μια χαρά και το σηκώνουν και παλιότερα κινητά με χειρότερου επεξεργαστέ. Θα σου βάλω Genshin Impact, εντάξει. Εγώ που έπαιζα Genshin Impact από αυτό το κινητό, να σου πω ότι όλε τι ρυθμίσει τι είχα στο lowest και τα frames τα είχα στα 30. Ναι, μπορώ να το φτάσω μέχρι στα 60, δεν έχει στα 90, οπότε δεν αξιοποιώ και πλήρω την οθόνη. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικότατο, έτσι. Πάμε να πέσουμε λίγο εδώ κάτω. Είναι το πιο βαρύ παιχνίδι. Δηλαδή, άμα βλέπει ότι κάποιο πράγμα υπάρχει, κάποιο πρόβλημα, απλά κάνει μετά υποχωρήσει κι εσύ. Εντάξει, είναι playable όμω. Μπορεί να παίξει κανονικά. Μπορεί να συγκριθεί με τέτοιο, με επιδόσει Poco X3 Pro. Όχι. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα mid-range κινητό. Αυτό. Εντάξει. Και βλέπει εδώ πέρα ότι τα frames παίζουν μια χαρά στα 30. Εντάξει. Οπότε ναι, για παιχνίδια είναι μια χαρά και μπορεί να παίξει αρκετή ώρα χωρί να φοβηθεί. Μήπω αρχίζει και κολλάει, μήπω αρχίζει και ζεσταίνεται και υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Τώρα, άμα παίζει παιχνίδια και το έχει και στο ρεύμα, εκεί άξιο τη μοίρα σου. Θα ανέβει η θερμοκρασία και εκεί όντω θα έχει προβλήματα. Πού το ξέρω. Ναι, την ίδια βλακία έκανα και εγώ επειδή μου το είναι η μπαταρία και θέλω να τελειώσω μια πίστα. Είπαμε τώρα, άμα οθόνη με 1000 nits μέγιστη φωτεινότητας. φωτεινότητα, όταν το βάζει το αυτόματο και βγει έξω στον πολύ ήλιο, θα δώσει το κάτι παραπάνω. Για θέα υλικού, μια χαρά και βλέπει εδώ πέρα ότι το Netflix το υποστηρίζει κανονικότατα σε 1920x1080, full HD δηλαδή. Έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για να παίξουμε και αν βλέπουμε blinders, να βλέπουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να βάλει ό,τι άλλη υπηρεσία θε. Τώρα, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα στην κύληση, Υπάρχουν κάποια σκαλωματάκια εδώ πέρα, δεν είναι αυτό το μάλλον που λε. Αν πάμε στα μενού, α πούμε εδώ πέρα, ναι, εδώ πέρα θα γίνεται, αλλά ρε φίλε, βλέπει ότι δεν είναι τόσο smooth. Εδώ, α πούμε, φαίνεται μια χαρά. Όταν έχει να κάνει σε σύνδεση με κάτι άλλο, α πούμε εδώ πέρα με τι ειδήσει του Google, πρέπει να τι φορτώσει μια φορά. Ναι, ώρες, ώρες ζορίζεται. Το βλέπει. ή ξέρω εγώ, άμα θέλω να κλείσω μια εφαρμογή, εδώ πέρα μου κάνει μερικέ φορέ κάτι περίεργα. Δηλαδή δεν είναι η πιο ομαλή εμπειρία. Είναι μια χαρά, δηλαδή είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο του συναργαστικού σαν εμένα, που δεν θέλω να μου κολλάει το κινητό πουθενά. Αλλά όσο και να το κάνει, αυτό είναι κάτι που θα ξενερώσει και πολλού από εσά. Την επεξεργαστική ισχύ την έχει, οπότε είναι καθαρά θέμα software. Για μια και μιλάμε για software, κάποιο άλλο αρνητικό που μπορώ να σου πω είναι ότι επειδή έχει MediaTek, μην περιμένει κάποια ROM από κάποιο τρίτο μέρο όπω XDA Developers, Xiaomi, U κλπ. Εκεί πέρα οι Snapdragons παίζουν μπαλίτσα μόνοι του. Τι άλλο μπορούμε να πούμε εδώ πέρα για το ξεκλείδωμα με το αθλητικό αποτύπωμα το είδε. Όπω σου είπα, η δόνηση πάρα πολύ γάλη. Θα είναι σαν να έχει always on display, αλλά δεν θα έχει always on display γιατί η Xiaomi κάνει τη κλασική από την κλασική βλακία που την απενεργοποιεί μετά από λίγο. Και μετά εσύ μπορεί να βάλει, α πούμε, άμα σου έρθει μια ειδοποίηση να ανάψει η οθόνη. Εντάξει. Μην βάλει, ξέρω εγώ, αυτά τα μόφτα τα αριστερά τα δεξιά. Αν να η οθόνη, είναι πιο έμφανε. Τώρα, όπω σου είπα, έχει ραδιόφωνο. Αλλά αναγκαστικά θα χρειαστεί και αυτό. Να λειτουργήσει δηλαδή σαν κεραία. Μετά, φυσικά, μπορεί να το βάλει εδώ πέρα με μεγάφωνο. Δηλαδή. Ο Βασίλη εδώ πέρα λέει τα δικά του. Οπότε ναι, χρειάζεται και ένα καλωδιάκι να λειτουργεί σαν κεραία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα αστεροειχεία. Βλέπει ηχιάκι από την πάνω μεριά ή και από την κάτω. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Από ό,τι κατάλαβε, το κάτω ηχείο είναι που παίζει περισσότερη μπαλίτσα, εντάξει. Το πάνω είναι συμπληρωματικό. Βγάζει ήχο, είναι αρκετά δυνατό, αλλά δεν είναι ο πιο καθαρό ήχο. Όχι με την καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή, πιστεύω ότι του λείπει τον πάσο, ίσω επειδή έχω καλομάθει εγώ από τα άλλα κινητά που έχουν Dolby, Atmos, Vision και ιστορίε. Οπότε, ναι, το ότι έχει στέρεο ηχεία είναι πάρα πολύ θετικό και α μην έχουν την ανώτερη ποιότητα. Και τώρα το κομμάτι που με πονάει περισσότερο. 1080p 30 fps. Καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμό λόγω του chipset, του επεξεργαστή δηλαδή που φοράει, αλλά ρε φίλε, κάνουμε πολλά βήματα πίσω. Κάνουμε πολλά βήματα πίσω. Θα σου βάλω τώρα δείγματα φωτογραφιών και βίντεο να ρίξει μια ματιά και μόνο σου να δει ότι είναι ικανοποιητικότατα και να σου πω αυτό. Ε, τα κινητά πλέον, είτε είναι mid-range, είτε είναι εκεί στο 200, είτε είναι στο 300, ε, να σου πω ότι ναι, την ημέρα την ημέρα, το βλέπουμε αυτό εδώ και τρία χρόνια που ισχύει, θα βγάλουν μια χαρά ικανοποιητικέ φωτογραφίε. Είναι φωτογραφίε αξιοποιήσιμε που μπορεί να μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα, να τι έχει ένα album με τα παιδιά σου για να μοιραστεί με του φίλου σου και πάει λέγοντα, εντάξει. Πρόσεξε όμω. Είτε είναι 64, είτε είναι 50, είτε είναι 108, την ημέρα όταν θα βγάλει ένα τοπίο ιδανικά χωρί να κουνιέται για κανένα, είναι μια χαρά οι φωτογραφίε. Είτε πάρει αυτό το κινητό, είτε πάρει το Χ, το ψήτε το Ω. Εκεί που φαίνεται η μεγάλη διαφορά είναι σε απαιτητικέ συνθήκε, όπω είναι α πούμε οι νυχτερινέ φωτογραφίε, η έλλειψη του optical limit stabilization που και λίγο να κουνηθεί το χέρι εκεί πέρα βγαίνουν όλα κουνημένα. Σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού, δηλαδή στο σπίτι σου χωρί πολλά φώτα, άμα θε να αποθανατήσει λίγο τα παιδιά, μια γρήγορη κίνηση, εκεί με αυτά εδώ τα κινητά το ξεχνά. Το ξεχνά, φίλε, δηλαδή το βλέπω δηλαδή εγώ ακόμα και στα κρυβά μου τα Android κινητά με το iPhone. Το iPhone για τέτοιε συνθήκε είναι ιδανικό, ρε φίλε. Με το που κάνω ένα έτσι βγάζω τη φωτογραφία. Στα άλλα δηλαδή, ακόμα και με πολύ καλού επεξεργαστέ και τελευταία γενιά, ζορίζεται. Εντάξει. Φυσικά το βίντεο είναι η μεγάλη διαφορά των καλών κινητών με αυτών των απλών των μεσαία κατηγορία. Είναι αυτό όμω ότι την μέρα να ξέρει ότι φωτογραφίε θα πάρει μια χαρά ό,τι κινητό και να έχει. Τα κινητά αυτά αγαπάνε το φω και το συγκεκριμένο από ό,τι σου είπα έχει χαμηλό aperture, οπότε γίνεται η δουλειά του ακόμα καλύτερη και για τι νυχτερινέ φωτογραφίε. Οπότε τώρα δε μια στιγμή τα δείγματα φωτογραφιών και βίντεο και ερχόμαστε για τα τελικά συμπεράσματα. The για πάλι για από μένα και αυτό είναι ένα βίντεο που τραβάω με το Poco m 4 Pro 4G 2022 μοντέλο σε 1080p 30fps. Πάμε και λίγο γρήγορα γιατί θα μου Πήδηξα τώρα πάνω στο πεζοδρόμιο. Κατέβηκα, ανέβηκα. Θα περάσει κανεί να με κάνει κουνή. Πάω φύγω. Γαμό. Oh. Yeah, yeah. Τέλο πάντων. Το περίμενα εδώ πέρα θα τη φάω. Ε, ναι, σταθεροποίηση κομπλέ. Μια χαρά. Αυτά που λέγαμε. 1080p όμω 30 FPS. 60 ούτε για δείγμα. Κάτσα και εδώ. Και πρόσεξε, όσο τραβά, μπορεί να κάνει και αυτό. Μη το κάνεις Ενώ και η μπροστινή κάμερα τραβάει μόνο με 1080p 30fps. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. POCO 4 Pro 4G. Ναι, στα ονόματα τα έχουν κάνει σκατά. Sorry, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Xiaomi POCO M4 Pro 4G, να σε πάρω, να μη σε πάρω. Και εδώ, αν και πήγα να παίξω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ρε φίλε, κατά είναι μια χαρά κινητάκι. Κατά βάθο είναι μια χαρά κινητάκι. Να σου πω εμένα τι με ξενέρωσε. Επειδή γνωρίζω τις τιμές από πριν, ε, γενικά στον υπόλοιπο κόσμο θα είναι στα 179 δολάρια, δηλαδή 150 κάτι ευρώ, και σε εμά στην Ευρώπη, ακόμα και με το κουπόνι που θα βγει τώρα στο launch που θα σου έχω κάτω περιγραφή, βγαίνει στα 179 ευρώ. Για την απλή την έκδοση, την 628. Αν μάθει την 8256, πάει στα 220. Που εκεί πέρα, αφού από τη στιγμή που ανεβαίνουμε το 200, θα σου πω μην το πάρει και πάρε την απλή την βασική την έκδοση. Γιατί άμα είναι να πα να δώσει 220 ευρώ, α πούμε, δίνει και το κάτι παραπάνω, κάνει λίγη υπομονή και παίρνει ένα περσινό κινητό που είναι καλύτερα στα περισσότερα σημεία τουλάχιστον από τα φετινά. Ναι, πολύ θετικό ότι η Poco επιτέλου έφερε AMOLED στη σειρά τη τιμή. Πάρα πολύ θετικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα 90 Hz, μια χαρά. Έχει την μπαταρία, έχει όλα τα θετικά τη σειρά τη Poco. Αλλά, 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 αλλά. φέτο είναι η χειρότερη χρονιά για να πάρει καινούριο κινητό. Δηλαδή, άμα πήρε κινητό πέρσι, να θεωρεί τον εαυτό σου τυχερό, ειδικά άμα χτύπησε κανένα Redmi Note 10 Pro, α πούμε σε χαμηλή τιμή στα 220-210 ευρώ που έπαιζε, ή κανένα Mi 11 Lite, ε, είτε 5G, είτε, είτε New Edition, να πάει στην ευχή. Φίλε, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό σου πάρα πολύ τυχερό γιατί φέτο τα κινητά αυτή τη κατηγορία, τα mid-range, είτε είναι τη σειρά Redmi Note, είτε είναι τη Realme, είναι μια απογοήτευση. Είναι χειρότερα από τα περσινά κινητά. Και ναι, αυτά που ξεχωρίζουν εκεί είναι λίγο καλύτερα. Ξεπερνάνε φυσικά το όριο τη mid-range κατηγορία και φτάνουν εκεί πέρα στα 300 και που εκεί πέρα υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Υπάρχει το Poco F3 άμα θε την ομή δύναμη. Υπάρχει το A52S από τη Samsung. Υπάρχει το Realme το GT Neo 2. Υπάρχουν επιλογέ για όλα τα γούστα. Αλλά σε αυτήν εδώ πέρα την κατηγορία, σε αυτήν την mid κατηγορία που πονάμε, που θέλουμε να πάρουμε ένα κινητό για τη μάνα μα, τον πατέρα μα, τον παππού μα, τη γιαγιά μα και για κάποιον φίλο μα, για κάποιον που δεν έχει πολλέ απαιτήσει για τα παιδάκια μα που θα σπάσουν τα κινητά. Αυτό εδώ πέρα μοιάζει σαν την ιδανική επιλογή, έτσι. Γιατί και η Xiaomi, με τη Xiaomi Redmi Note 11 σειρά τη, έβγαλε ένα απαράδεκτο κινητό, φίλε. Σου λέω εγώ να μην πα να αγοράσει Xiaomi κινητό. Σου λέω ότι δεν αξίζει να πα να δώσει τα παραπάνω χρήματα, 9108 MP για το 11S, μην πα να τα δώσει. Δηλαδή, ακόμα και το Poco X4 Pro που βγάλανε είναι υποβάθμιση σε σχέση με το προηγούμενο το μοντέλο, το Poco X3 Pro, και άντε πε, να φέραμε την AMOLED. Τι να την κάνω. Τι να το κάνει, ρε φίλε, όμω, όταν χάνουν τα κινητά τη ταυτότητά του. Ξέραμε, η υπόκομη 4 σειρά είναι αυτή η απλή σειρά, η φτηνή σειρά που θα πάρουν όλοι, ξέρω εγώ, που θέλουν να πάρουν κάτι οικονομικό. Ενώ η 6 σειρά είναι για του γκέιμερ. Που έχει τον καλό επεξεργαστή, τον γρήγορο ρυθμό ανανέωση. Και τώρα. Τίποτα. Οπότε για να μην σε κουράζω άλλο, Πόκομι 4 Pro 4G να σε πάρω. Άμα πέσει λίγο η τιμούλα, ή άμα καίγεσαι τώρα να πάρει πόκο κινητό για κάποιον χειδικό δικό σου λόγο, ξέρω προσωπικό, πήγαινε πάρτο. Δεν είναι καθόλου κακή συσκευή σε σχέση με τι αβούρε που έχει βγάλει ο ανταγωνισμό, αλλά να σου πω που κολλάω στη τιμή. Θα ήθελα και εγώ να μπορούσαμε να το πάρουμε στα 179 δολάρια και όχι ευρώ. Γιατί εκεί πέρα η επιλογή θα ήταν πάρα πολύ εύκολη. Θα πηγαίναμε να το πάρουμε όλοι. Και βέβαια για το γεγονό ότι έρχεται με πάρα πολύ bloatware και διαφημίσει στι εφαρμογέ συστήματο. Που ναι, ξέρω ότι βγαίνουν και εύκολα. Από ότι μπορεί να αφορούν μόνο τη δική μου έκδοση και αυτή που θα πάρει εσύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει καμία διαφήμιση. Αλλά είναι μια διαδικασία που δεν θα πρέπει να αναγκάζεται να περνάει κανένα. Εντάξει. Και όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο που μιλούσα λίγο έτσι για τα reviews των κινητών, θα σα αφήσω τώρα και ένα μικρό easter egg για να δείτε πόσο clones μπορεί να γίνουν. Γιατί για αυτό το κινητό μπορούσα και εγώ να λέω το iPhone killer και ιστορίες και ναι, φίλε, όχι, όχι, όχι. Μπορεί οι Κινέζοι να μου στείλουν το κινητό πιο νωρί, αλλά δεν έχω καμία υποχρέωση να πω ούτε καλά λόγια, ούτε να κάθομαι να σα δουλέψω τη μούρη σα. Και ε, όπως όπω είπαμε, ένα τυχερό από εσά ή τυχερή θα κερδίσει αυτό εδώ το κινητό. Άσε απλά ένα σχόλιο κάτω που να λέει Poco Mi 4 Pro 4G. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Άφησε ένα μόνο σχόλιο που να γράφει Μπορεί να γράψει μετά ό,τι άλλο μήνυμα θε. Απλά να είναι ένα μήνυμα. φυσικά να είσαι συνδρομητή και να έχει κάνει like αυτό εδώ το βίντεο. Ε, η κλήρωση θα γίνει σε μια εβδομάδα. Μην σα κρατάω πολύ και μην κρατάω και εγώ το κινητό στα χέρια μου. Ε, γιατί θα μπω στον πειρασμό να το κρατήσω. Οπότε ναι, τρέχει giveaway και για το προηγούμενο βίντεο. Οπότε θα τα κάνω σε live stream και τα δύο μαζί. Οπότε anyway, αυτά από εμένα. Λinks υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Άμα θε, βοηθά κιόλα για να φανεί ότι πατήσατε και ότι υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον. Πατήστε και το link κάτω στην περιγραφή ή στο καρφιτσομένο σχόλιο θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Anyway, αυτά από εμένα. Y ya sabes.